Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή όπου ανοίγουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια. Και σήμερα θα ανοίξουμε τον Captain America και είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής όπου θα τον ενώσουμε με τον Iron Man και οι δύο από το Civil War. Εδώ δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη σειρά τσκοτομπουκί για RTFX Plus, ούτε Marvel Now, συνήθως με κάποια άλλα Marvel που βλέπαμε, είτε με τα άλλα τα Avengers Initiative. Αν θυμάμαι καλά, το έλεγε που είχε από τους Avengers κάποιες φιγούρες. Εδώ βγήκαν έτσι απλή και οι δύο, γιατί τους ενώνεις και τους δύο και φτιάχνεις αυτή τη γαμάτη σκηνή. Εδώ, όπως μας λέει, ότι μπορείς να φτιάξεις αυτή τη γαμάτη Battle Scene, ένα πάρα πολύ ωραίο διόραμα. Εντάξει, 1 προς 10 είναι το scale εννοείται. Πριν στα του πάντα, κοντομπουκί για RTFX Plus, τις αγαπάμε πάρα πολύ αυτές τις φιγούρες, γιατί όσες έχουμε δει, μάλλον πιο πριν μεγαλματίδια, έχουν πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Λίγο μια βόλτα στο κουτί, κάτω εντάξει, ήταν από το αγαπημένο Angry Nerd, από εκείνο το Holland, θυμάστε καλά, που πολύ περιμένετε πώς και πώς αυτή τη φιγούρα, και πάνω μας γράφει Civil War και τα σχετικά. Νομίζω μπορούμε να την ανοίξουμε σιγά σιγά. Να φέρουμε βασικά και τον Iron Man να είναι κάπου στο παρασκήνιο να επιβλέπει την όλη φάση. Είναι έτοιμος να χτυπήσει εκεί τον Captain America από ό,τι φαίνεται. Γιατί θα τους ενώσουμε σήμερα να φτιάξουμε αυτό το γαμάτο διόραμα. Λοιπόν, όλες εννοείται πάντα έχουν ζηλοτέιπ και μέσα μας έρχονται σε πάρα πολύ ωραία, σε αυτήν εδώ την, σε δύο κομμάτια πλαστικό τέλος πάντων, ή εδώ σε αυτή τη φέτα, πώς να το πούμε, για να προστατεύονται καλύτερα. Κάπως έτσι είναι και μέσα συσκευασμένη. Και εδώ δεν έχει διάφορα κομμάτια να αλλάζει χέρια πόδια για να φτιάξει τις διάφορες στάσεις, γιατί μία είναι η στάση αυτή εδώ όπου τους ενώνεις μαζί. Και το ένα χέρι βλέπω έχει ήδη ενσωματωμένο την ασπίδα του. Ναι, δεν βάζει μετά την ασπίδα, έτσι όπως βλέπω εδώ. Αν και θα δούμε λίγο καλύτερα μόλις την ανοίξουμε. Και εδώ έχει πάντα ζηλοτέιπ για να κρατιούνται καλά κλειστές. Ναι, αφού κόψαμε όλα τα ζηλοτέιπ, μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε. Εδώ δεν είναι το κεφάλι μέσα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, στον άρμα το κεφάλι του να ήταν ήδη ενσωματωμένο. Εδώ δεν είναι το κεφάλι ενσωματωμένο, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραίο σώμα, είναι ο κορμός ενωμένος. Ένα κοντινό στο κεφάλι του, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, ενώ έχει πρόσωπο, εντάξει, φοράει και μάσκα μεν. Συνήθως εδώ δεν έχουν και την καλύτερη δουλειά, αλλά ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ίσως να κοριτσοφέρνει λίγο, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Και στη μάσκα του, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ το Α για το Αμέρικα. Όπως Captain America, πάρα πολύ ωραίο το κεφάλι του. Πόσο μικρό είναι, αλλά πόσο γαμάτη δουλειά έχει και πόσο έτσι ρεαλιστικό και καλά το βάψιμο. Δεν είναι ίδιο μπλε σε όλα, κάπου είναι λίγο πιο ανοιχτό, κάπου λίγο πιο σκιασμένο, για να είναι πιο ρεαλιστικό. Λοιπόν, να ζούμε λίγο τη βάση του. Να βάλουμε τη βάση του για να βάλουμε και τα πόδια του πάνω. Βασικά τον κορμό του, όταν ενώσουμε το κεφάλι. Λοιπόν, εδώ είναι η βάση του. Θα δούμε πώς ενώνεται με τον Iron Man. Δεν νομίζω να ενώνεται ιδιαίτερα κάπου να είναι σταθερό, απλά λογικά σε αυτή την εκπομπή ή από εδώ. Πάρα πολύ ωραία και η βάση του. Και εδώ λογικά αυτό εδώ το κομμάτι είναι από εκεί που είχαν παλέψει στο Civil War, σε εκείνο το παλιό εργοστάσιο, ότι ήταν εκεί που είχε και τους άλλους Winter Soldier, ας πούμε, στα πειράματα που τους ξύπνησαν. Νομίζω από εκεί είναι αυτό το δάπεδο κάτω, ας πούμε. Λοιπόν, ας δούμε τον κορμό του που είναι ενωμένα και τα πόδια εννοείται και το σώμα του. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ρεαλιστικό. Σαν να το βλέπεις μπροστά σου, ενώ είναι τόσο μικρή φιγούρα. Πόσο ρεαλιστική δουλειά έχει, όλο το βάψιμό της, εδώ που έχει κάποια μαύρα, ξέρω εγώ, στο μπλε που δεν είναι όλα ένα μπλε απλά. Και έχει και μεγάλες εγκοπές έτσι εδώ για να μπορείς να κουμπώσεις τα πόδια να κουμπώνουν καλά, να είναι πιο σταθερά. Α, και εδώ έχουμε αριστερό δεξί, εντάξει. Και μέσα εδώ εννοείται έχουμε το L και από εδώ το R. Πάρα πολύ ωραίος. Έτσι λίγα κοντινά να τον δούμε, να μείνουμε σε κάποια σημεία και στο αστέρι του και μπροστά, πάρα πολύ ωραίος. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα ή αγαλματίδιο. Εντάξει, σίγουρα είναι πιο premium αγαλματίδια, γιατί όταν μιλάμε κάπου στα 80-90 όπου βγαίνουν αυτές και πιο πάνω και πιο κάτω, είναι σίγουρα κάτι καλύτερο. Δεν είναι κάτι απλά πλαστικά. Παρόλο που είναι μεν πλαστικά, αλλά δεν είναι και ένα απλό πλαστικό που το παίρνει στο παιδί σου να παίξει. Γιατί δεν σπάνε κιόλας. Εντάξει, δεν είναι action figure, δεν έχουν articulations και τέτοια. Είναι standard για να τα έχει κάπου πολύ ωραία στημένα. Κάπως έτσι, ναι, και το κεφάλι του είναι προς τα μπροστά, κοιτάει. Εδώ κοιτάει τον Captain, εδώ κοιτάει τον Iron Man, ας πούμε. Έτσι με αυτό το στυλ. Ας τον κουμπώσουμε πάνω. Και κουμπώνει και εύκολα κιόλας. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ζόρισμα. Δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο ζόρισμα στο κούμπωμα. Πόσο ωραία και αυτό ακόμα που είναι ρεαλιστικό έτσι και καλά. Πως το πόδι από εδώ σηκώνεται, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος. Για να δούμε και τα χέρια του λίγο. Ας δούμε πρώτα ένα χέρι του και στο τέλος ας δούμε την ασπίδα του. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω τώρα στο κουτί, όπως το στείλουμε, ο Iron Man παίζει το χέρι του Iron Man να κουμπάει κιόλας στην ασπίδα του. Λοιπόν, αφού το ανοίξαμε εδώ πέρα, το ένα του χέρι, εδώ πρέπει να είναι το δεξί, ναι, εδώ είναι το δεξί του χέρι. Με το αριστερό έχει την ασπίδα, στη σύγκρουση του με τον Iron Man, πάρα πολύ ωραίο και εδώ. Με τη στολή του, το γάντι του, έτσι εδώ όπως ήταν μπροστά, πιο ενισχυμένο, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραίο.
Και πάρα πολύ καλά βαμμένο. Έχει κάποια πιο glossy κομμάτια, ας πούμε, λίγο εδώ σε σχέση με αυτά που είναι πιο πολύ matte, για να έχει μια διαφορά έτσι στη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, και ας δούμε και το άλλο το χέρι που έχει ενσωματωμένο την ασπίδα του. Δεν νομίζω να βγαίνει, θα δοκιμάσουμε μεν, αλλά το πολύ πολύ να τη σπάσουμε. Όχι, δεν βγαίνει, είναι. Αυτό είπαμε, είναι ενσωματωμένη. Δεν βγαίνει σίγουρα η ασπίδα του. Έτσι από πίσω λίγο πώς είναι, πάρα πολύ ωραία. Εδώ ακόμα και τα straps, αυτά τα λουριά, τέλος πάντων τα δερμάτινα, και αυτά βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Δερμάτινα βασικά, ό,τι ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ. Και από μπροστά η γαμάτη ασπίδα του Captain America. Πάρα πολύ ωραίο. Που τον Captain America δεν τον πάω και τόσο πολύ. Εγώ είμαι πιο πολύ Team Stark, αλλά η ασπίδα του γενικά είναι ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι κουμπώνει αυτό εδώ πάνω. Να μην σπάσουμε και καμιά ασπίδα, μην το πατήσουμε και πάρα πολύ. Αλλά να κουμπώσει θέλω καλά, να μην φαίνεται και πολύ το. Εντάξει, δεν φαίνεται και πάρα πολύ το κόψιμο εδώ πέρα. Ίσως λίγο έτσι ξεχωρίζει. Και ας βάλουμε και το άλλο χέρι που είναι έτοιμος να χτυπήσει λογικά. Α, ή το κρατάει για κόντρα πίσω. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. 1 προς 10 είναι το scale του, αλλά είναι αρκετά μεγάλη και βαργή, δηλαδή και οι δύο για αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε τον εδώ. Λίγο να θαυμάσουμε αυτόν μόνο του και μετά θα τους ενώσουμε μαζί, εννοείται, να δούμε αυτό το γαμάτο διόραμα. Ο Iron Man τον περιμένει εκεί πέρα, είναι έτοιμος να στηθεί. Δεν νομίζω να έχει, ναι, δεν νομίζω να ενώνεται κάπου, όχι, πρέπει να ενώνεται κάπου. Λογικά δεν μπορέσουμε να τους βάλουμε και τους δύο πάνω. Γιατί δεν ενώνεται κάπου, απλά είναι έτσι κομμένα εδώ σωστά για να μπορέσεις να τους ενώσεις μαζί και να μην φαίνεται πάρα πολύ η διαφορά. Κάπως έτσι, αλλά εδώ δεν θα κάτσουν σίγουρα πάνω εδώ γιατί θα πέσουν. Λοιπόν, οπότε ας το βγάλουμε αυτό, θα τους γυρίσουμε πιο manually με τα χέρια μας. Ναι, κάπως έτσι, ωραία φίλε, κοιτάξτε εδώ. Και όντως το ένα χέρι του Iron Man ακουμπάει την ασπίδα του Captain. Τώρα εσείς δεν το βλέπετε, ας κατεβάσουμε λίγο εδώ το πλάνο μας. Λοιπόν, τώρα εσείς το βλέπετε καλύτερα. Κοιτάξτε εδώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο διόραμα. Και αυτό που λέμε ότι όντως το χέρι του Iron Man του πάνω ακουμπάει την ασπίδα του Captain. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό σίγουρα θα στηθεί κάπου ωραία έτσι για να φαίνεται. Και αυτό όπως είπαμε εδώ απλά είναι όπως είναι κομμένο εδώ πέρα, είναι ακριβώς για να κουμπώνει έτσι. Δεν έχει δηλαδή κάποια εγκοπή να κουμπώσει για να είναι πιο σταθερό. Τους έχεις κάπως έτσι. Πάρα πολύ όμορφο διόραμα. Κάπως έτσι φαίνονται εδώ. Ας τους δούμε και από την άλλη μεριά λίγο. Πώς θα φαίνονται και από εκεί. Εδώ. Που αυτό δεν είναι το σωστό στήσιμο. Εντάξει, το άλλο είναι το σωστό στήσιμο. Εδώ φαίνονται από πίσω. Εδώ απλά θα βλέπουμε τις πλάτες τους. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, πολύ λίγο φαίνεται ότι κόβεται. Δηλαδή, σαν να είναι ένα. Δεν φαίνεται και πάρα πολύ ότι ξεχωρίζει. Πόσο καλά έχει γίνει και εδώ η δουλειά. Αν μπορείτε να δείτε κι εσείς λίγο. Πάρα πολύ όμορφα και οι δύο είναι πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα που ολοκληρώθηκε το διόραμά μας, βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Κάπως έτσι. Θα δούμε και αν αυτό διακοσμήσει κάπου το νέο μας background σίγουρα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά ήταν παιδάκια μου. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε, να δείτε και εσείς το βίντεο. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν και οι δύο, είτε μεμονωμένες είτε το όλο αυτό το διόραμα ή αυτό το battle scene που φτιάξαμε τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.